Η απόφαση μερικής άρσης των περιοριστικών μέτρων με την επαναφορά της μουσικής στους χώρους εστίασης και διασκέδασης αποκλειστικά για καθήμενους και την κατάργηση του ωραρίου λειτουργίας του σε μια περίοδο κατά την οποία καταγράφεται σταθερά μεγάλος αριθμός θανάτων προκαλεί αντιδράσεις από τους γιατρούς της πρώτης γραμμής. Δεν είναι η ώρα για να βγει κάποιος να διασκεδάσει, το καταλαβαίνουμε, αλλά μπορεί αυτό όμως να οδηγήσει σε χαλάρωση και αυτό είναι ένα λάθος μήνυμα. Η πίεση στις μονάδες εντατικής θεραπείας αποκλιμακώνεται με αργούς ρυθμούς και οι ειδικοί προβλέπουν ότι και τον Φεβρουάριο θα υπάρχει μεγάλος αριθμός θανάτων. Θα έχουμε όμως υψηλούς διψήφιους. Δηλαδή δεν θα πέσει εύκολα κάτω από 70, για παράδειγμα. Η μετάλλαξη όμικρον κυριαρχεί στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Σε Πελοπόννησο, Αττική και Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, μάλιστα, εντοπίζεται σε ποσοστό άνω του 90% των νέων κρουσμάτων. Οι 8 στις 10 νέες εισαγωγές οφείλονται στο συγκεκριμένο στέλεχος, το οποίο προσβάλλει περισσότερο και τα παιδιά. Ένα βρέφος 2,5 μηνών μεταφέρθηκε από το Καραμανδάνιο στην εντατική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πάτρας, από όπου εξήλθε το πρωί. Όσα παιδιά είδαμε σε ένα χρόνο θετικά, τα έχουμε δει τώρα σε 2 μήνες. 350 ήταν σε ένα χρόνο, 350 περίπου είναι σε 2 μήνες. Στη μάχη κατά του κορονοϊού μπαίνουν από τη Δευτέρα και τα αντιϊκά χάπια για ενήλικους που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες με παράδοση κατοίκων. Οι ειδικοί ωστόσο επαναλαμβάνουν σε κάθε τόνο ότι το πιο αποδοτικό όπλο είναι ο εμβολιασμός. Με το Βρετανικό Υπουργείο Υγείας να ανακοινώνει ότι ενισχυτικές δόσεις προστατεύουν κατά 95% τους 50 και άνω από τον κίνδυνο θανάτου μετά από τη μόλυνση από όμικρον και σε ποσοστό 90% από τον κίνδυνο νοσηλείας. Την ίδια ώρα, η Αμερικανική Εταιρεία Βιοτεχνολογίας Moderna ανακοίνωσε την έναρξη της πρώτης φάσης της κλινικής δοκιμής του εμβολίου κατά του HIV με τεχνολογία mRNA.